Μαθήματα ζωής παραδίδουν καθημερινά άνθρωποι με αναπηρίες που συνεχίζουν να ζουν φυσιολογικά χωρίς να εγκαταλείπουν τη μάχη. Η Αναστασία Κουλιαράκη, ζώντας εδώ και 20 χρόνια με σκλήρυνση κατά πλάκας, εργαζόταν μέχρι και πριν από 2 χρόνια ως υπάλληλος σε τράπεζα και ακόμη και σήμερα καλλιεργεί τις επαγγελματικές της δεξιότητες. Συνεχίζω και κάνω πράγματα, δηλαδή σταμάτησα να δουλεύω στην τράπεζα, αλλά είχα ξεκινήσει μια εκπαίδευση πάνω συμβουλευτική και τώρα ολοκληρώνομαι στο 4ο έτος. Η επαγγελματική τους αποκατάσταση θα πρέπει να είναι, εφόσον μπορούν, έχουν τις δεξιότητες, θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος και να μην υπάρχει επανάπαυση με ένα προνοιακό επίδομα ή μια σύνταξη αναπηρίας. Σε ημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας, Αμαία και Ισότητας του Δημοφανείων για την αναγνώριση και όθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία, τονίστηκε η σημασία της ενεργούς παρουσίας στην αγορά εργασίας. Είναι το α και το ω, το να μπορείς να είσαι παραγωγικός και δημιουργικός και αν μπορείς να εισπράττεις και εισόδημα από όλο αυτό, είναι το α και το ω για να νιώθεις φυσιολογικός άνθρωπος όπως όλους τους υπόλοιπους. Η αποδοχή της πραγματικότητας που βιώνει ένας άνθρωπος με αναπηρία είναι σύμφωνα με τους ειδικούς το πρώτο βήμα για να ισορροπήσουν. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτές τις αναπηρίες δεν σημαίνει ότι είναι μπροστά το θέμα της ασθενειάς τους και έχουν εξαφανιστεί όλες οι υπόλοιπες δυνατότητες και δεξιότητες. Κοιτάμε πάντα τον άνθρωπο κάτω από το σύμπτωμα και είναι πολύ σημαντικό να γίνει μεν η αποδοχή, αλλά στο όλο του όσο αφορά την προσωπικότητα του ανθρώπου. Συχνά οι άνθρωποι με προβλήματα αναπηρίας αποσύρονται, χάνουν την αυτοεκτίμησή τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν μπορεί να τους υποστηρίξει λόγω άγνοιας. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι καθοριστική και για την επαγγελματική τους συνέχεια. Σε αυτό το κομμάτι συνάντησα τα πάντα. Και πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ ευνοϊκές συνθήκες. Αν η αναπηρία γίνει ένα κομμάτι του εαυτού σου και ο εαυτός είναι ολόκληρος και μπορείς να δεις τα ταλέντα σου, τις δεξιότητές σου, τις ικανότητές σου, τότε μπορείς να σταθείς στη ζωή σαν ένα ολοκληρωμένο άτομο. Στόχος είναι η ενίσχυση και των άλλων πλευρών. Η αναπηρία συχνά, κατακλείζοντας τον εαυτό, δεν αφήνει χώρο για ανάπτυξη. Οι άνθρωποι συχνά έχουν κατάθλιψη. Τα άτομα με αναπηρία καλούνται να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην εργασία και στην ίδια τη ζωή.